θα σας θέσω ένα θέμα εδώ ή φορείς στο προσυνέδριο για την ανάγκη αλλαγής του χωροταξικού της Λέσβου. Ναι, μας το έχουν θέσει πραγματικά. Ναι. Μας το έχουν θέσει και οι φορείς μας το έχουν θέσει. Και η τοπική κοινωνία. Και η κοινωνία μας το έχει θέσει. Τι σχέδια έχετε? Όλα πέφτουν μαζεμένα, όπως ξέρετε, το πρώτο εξάμεινο του 2014. Έχουμε τις ευρωεκλογές. Έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το, σας το δίνω και ως είδηση αυτό. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε καταθέσει αίτηση και φιλοδοξούμε να γίνει η μεγάλη σύσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών στην Ελλάδα τον προσεχή Μάρτιο, που θα αναδείξει και τον υποψήφιο διάδοχο του κυρίου Μπαρόζο από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Αθήνα. Ή στην Αθήνα, στην Ελλάδα, θα δούμε που θα γίνει. Έχουμε καταθέσει ήδη επισήμως αίτηση και σας το δίνω. Μας πέφτουν πολλά και βεβαίως με βάση τον νόμο που έχει ψηφίσει οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα δούμε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση για αυτοδιοικητικές εκλογές θα ξεκινήσει μετά τα συνέδρια των κομμάτων, γιατί όπως ξέρετε όλα τα κόμματα έχουν τα συνέδριά τους, τα μισά έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, εμείς είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η ιστορία θα αρχίσει να συζητείται από τον Ιούλιο και θα έχουμε καταλήξει το καλοκαίρι με ποιες διαδικασίες θα γίνουν, αν θα γίνουν αλλαγές στις δομές του Καλλικράτη κτλ. Ξέρουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται εδώ. Για παράταση υπάρχει μια γραμμή του κόμματος. Ο νόμος ισχύει όπως είναι. Τα υπόλοιπα δεν νομίζω πως είναι θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή ούτε την κυβέρνηση ούτε το κόμμα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, στα τι. Είναι και στην καταγραφή των θεμάτων τα οποία βλέπουμε και σε όλες τις περιοχές. Αλλά αυτό που είδαμε εδώ είναι πάντως ξεχωριστό, πραγματικά ξεχωριστό. Μεγάλος ο νομός, πολλά τα χωριά, μεγάλες οι δυσκολίες. Αν ανοίξει το θέμα το Καλλικράτη, δεν θα ανοίξει έτσι ένα μέτωπο σε όλη την Ελλάδα, είναι μόνο, δεν αφορά τη Λέσβο. Θα υπάρξουν αλλαγές. Πάντως, εμείς δεν τολμούμε να πάρουμε θέση. Περιμένουμε να εκφραστούν τα προσυνέδριά μας και κυρίως η νομαρχιακή μας επιτροπή. Θα μαζέψουμε τις απόψεις στο φορέα και μετά θα πάρουμε θέση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτές τις μέρες έρχεται αυτό το νομοσχέδιο για κάποιες αλλαγές. Εσείς έχετε διατελέσει και υπουργός και τα ξέρετε τα θέματα από πρώτο χέρι. Πώς βλέπετε την προοπτική να μείνουμε το χειμώνα όλα τα νησιά χωρίς δρομολόγια ή με ελάχιστα δρομολόγια? Και μάλιστα σε μια συγκυρία, δεν ξέρω αν έχετε δει τις τιμές των αεροπορικών εισιτήριων. Είμαστε σε θλιβερή κατάσταση, τραγική. Δηλαδή για να φύγεις θα 200 ευρώ από το νησί. Τώρα εσείς μου κάνετε την ερώτηση. Όλο για, μας υπακέτω, γιατί... Σε μια διάθεσή σας να κάνω αυτοκριτική για την παρουσία μου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και θα την κάνω. Γιατί κανείς πρέπει να ξεκινάει από τον εαυτό του, αυτοσαρκάζοντας και κάνοντας και κριτική στα δικά του ελλείμματα και στις δικές του, αν θέλετε, παραλήψεις. Και στο Υπουργείο κάθε υπουργός πρέπει να τα αλλάζει όλα και εγώ είχα μια φιλοδοξία όταν πήγα σε αυτό το Υπουργείο, αλλάξανε πολλά. Αλλάξανε πολλά στην Ποντοπόρο που αφορούν την περιοχή. Όμως κάνω κριτική στον εαυτό μου για δύο πράγματα, που σήμερα είναι πρόβλημα για το νησί σας. Το ένα θέμα είναι ότι δεν δείξαμε το τσαγανό που έπρεπε και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και με Υπουργό Ναυτιλίας που έλεγε και λίγα πράγματα παραπάνω, να αλλάξουμε δομές που ήταν λάθος και άρρωστα από τη δεκαετία του 30, που εσάς σας οδηγεί ως πελάτες να πληρώνετε το 33% για υπηρεσίες οι οποίες σας παρέχονται. Δεν έχετε δει παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Μυτιλίνης να υπάρχει κάποιος να σας μεταφέρει τις βαλίτσες μέσα? Τα χθοφορικά όμως θα πληρώνετε. Δεν έχετε δει κανένα να κουβαλάει με τη Λέμβο τους ταξιδιώτες να τους βγάλει στο λιμάνι? Τα λεμβουχικά όμως θα πληρώνετε. Αυτά λοιπόν έρχονται από το παρελθόν, δεν έρχονται από την εποχή του Τρικού, έρχονται από την εποχή του Βενιζέλου και δεν τα άλλαξε ο Μιλόν για να κάνει κριτική και στους άλλους. Άρα να κάνω πρώτα την αυτοκριτική μου. Το δεύτερο κομμάτι, εδώ ερχόταν ο Κεντέρης και τα άλλα τα χύπλωα. Δεν τόλμησα ως υπουργός όμως και εγώ, γιατί είχαμε ένα χρονικό ορίζοντα να ξεδιπλώσουμε, θα το κάναμε αυτό. Και θα το κάναμε γιατί το είχαμε δηλώσει και στην Ποινίο. Να έρχεται ο Κεντέρης ο οποίος δεν έχει κουζίνα, ο Κεντέρης ο οποίος είχε μόνο φούρνο μικροκυμάτων, αλλά στη σύνθεση του Κεντέρη που εσείς πληρώνετε παραπάνω το εισιτήριο, είχαμε 5 μαγείρους. Και κάτω από τους 5 μαγείρους έπρεπε να είχαμε και 15 καμαρότους. Και δεν μπορεί να ταξιδεύει κάποιος από την Αλεξανδρούπολη να κατεβαίνει στην Κάρπαθο και να έχει 0 φορτηγά και 0 επιβάτες και εσείς ως πολίτες να πληρώνετε το δρομολόγιο
2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν και τα άλλα, όλος αυτός ο φιλολαϊκός υποτιθέμενος προσανατολισμός, η πίεση της αριστεράς και η ανεπάρκεια η δικιά μας, μας έφερε εδώ. Τώρα δεν μπορείτε εσείς σε μια σύγχρονη εποχή να είσαστε με βαπόρια 60 χρόνων ή 40 χρόνων ή 35 χρόνων, ακόμα και αν είναι διπίθμενα για θέματα ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι και η παρουσία και πώς προσελκύεις. Εγώ χάρηκα που είδα σήμερα 2-3 γκρουπ εδώ στο νησί και θα είναι τα πρώτα που έρχονται τουριστών. Αλλά για να έρθει η ποιότητα του τουρισμού, πρέπει να μπορεί να έρθει σε ένα αεροδρόμιο αξιοπρεπές, που δεν είναι, όπως δεν είναι και των νησιών των άλλων. Σε νησί όπως είναι η Μυτιλίνη, που είναι η Μαγιόρκα, υπάρχουν 2 αεροδιάδρομοι και προσδιορίζονται 15 εκατομμύρια τουρίστες. Στο δικό μου το νησί που έχουμε 7 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή τα μισά από ό,τι έχει η Μαγιόρκα, στην Ανατολική Κρήτη, θέλουν 4 ώρες να πάρουν τις βαλίτσες. Στη Μαγιόρκα τις παίρνουν σε 8 λεπτά και βγαίνουν έξω. Άρα ο πελάτης ο καλός θα πάει εκεί που θα έχει καλύτερες υπηρεσίες. Αυτές τις νοοτροπίες θέλουμε να χτυπήσουμε, να δούμε που κάναμε λάθη, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Πρέπει όλοι να ξεγυμνωθούμε. Όχι για αυτά που κάναμε λάθος και για αυτά που δεν κάναμε. Και αυτό θα ισχύει για όλους και για όλα. Για το τσαγανό των κομμάτων να πάνε κόντρα σε εσάς και κυρίως ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση του κέντρου και όχι της επαρχίας. Για το τσαγανό των πολιτευωμένων να έχουν την αρχοντιά να είναι άρχοντες υπέρ της κοινωνίας και όχι ενεργούμενα των δημοσίων σχέσεων. Και τη δύναμη των πολιτευωμένων να λένε την αλήθεια όσο και αν πονάει. Και αυτό δεν το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Σας είπα και τις δικές μου παραλήψεις στο συγκεκριμένο χώρο. Όμως πιστεύω ότι και στην ακτοπλοεία και στα άλλα κομμάτια, παρότι έχει μια μεγάλη κάμψη και λόγω της αύξησης των καυσίμων, θα βρεθεί μια λύση. Οι πολιτικές που ακολουθεί ένας νησιώτης υπουργός και μάλιστα εδώ κοντοχωριανός, δεν είναι κοντοχωριανός, αλλά είναι από το διπλανό νησί που γνωρίζει πολύ καλά και έχει και παραστάσεις από την Ευρώπη, θα είναι προς σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι η ωριμότητα υπάρχει και στους ναυτικούς. Θα πάψει και ο Πειραιάς και η Πηνιό, όχι να είναι το βασίλειο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει όλες τις αρρώσεις ενσωματώσει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το βασίλειο του ΚΚΕ, γιατί πρέπει και το ΚΚΕ να έχει το δικό του βασίλειο και αυτό ήταν η ναυπηγού επισκευαστική ζώνη που τη χάσαμε. Και οι ναυτικοί, του οποίου με το ονομάσαμε σε ναυτεργάτη, γιατί ένα κομμουνιστικό κόμμα έπρεπε και αυτό να βάλει και το εργάτη μέσα. Αλλά ναυτεργάτη είναι και ο πλήρχο, ο οποίο παίρνει 12.000. Δεν μπορεί να είναι ναυτεργάτη. Ναυτεργάτη είναι και ο ναυτόπλη που στην Ελλάδα έπαιρνε, ας πούμε, πριν την κρίση 2.500. Δεν είναι λοιπόν αυτά τα θέματα. Τα θέματα είναι τη λογική. Όπου υπάρχει λογική, αυτή πρέπει να την ακολουθούμε. Χωρίς να φοβόμαστε τίποτα, ελπίζοντας τα πάντα. Για να είμαστε ελεύθεροι, για να παραφράσω και λίγο τον Καζαντζάκη αυτό που μας έλεγε στα βιβλία του και έγραψε και στον τάφο του στην Κρήτη που τον έχουμε ως παρακαταθήκη. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ξεκινήστε από την αυτοκριτική, αφήστε μόνο αυτή και μην πάτε τίποτα άλλο. Απολογή.